Παρακαλώ τον κύριο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να δεχτεί ένα χαιρετισμό. Συγγνώμη, είναι ένα τεχνικό του κύριου Γιώργα, το μικρόφωνο είναι εκτό του υπολογιστή. Καλημέρα σε όλους. Τους χαιρετισμούς τους έκανε η Κατερίνα νωρίτερα. Επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε Δήμων, να καλωσορίσω όλους τους παρευρισκόμενους που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή και να πω ότι για όλους εμάς και λέγοντας ότι έτσι κι αλλιώς περιποιεί τιμή η παρουσία σας όπως και του Γενικού Επιτρόπου σήμερα στη σημερινή μας εκδήλωση. Τιμή γιατί έχετε συσσωρευμένη γνώση στα θέματα αυτά και εμείς είμαστε τυχεροί που θα ακούσουμε αυτή τη γνώση που υπάρχει εγκατεστημένη σε εσάς. Για όλους λοιπόν εμάς που ασκούμε διοίκηση και υλοποιούμε έργα, εργασίες, προμήθειες και μελέτες, σημαντική παράμετρο αποτελεί η νομιμότητα των ενεργειών μας καθώς και η πολλαπλασιαστικότητα των παρεμβάσεών μας. Οι ενέργειές μας οφείλουμε, θέλουμε και εξασφαλίζουμε όχι μόνο να επιφέρουν αναπτυξιακό αποτέλεσμα, αλλά να περιβάλλονται και από την νομιμότητα και την κανονικότητα. Κάθε δαπάνη επιζητούμε να μετατρέπεται σε επένδυση χρήσιμη για την κοινωνία, τους πολίτες, την περιοχή και τη χώρα μας. Θέλουμε οι συμπολίτες μας να συμπεραίνουν με τις ενέργειές μας ότι οι δημόσιοι πόροι επενδύονται με αποτέλεσμα, αλλά και με χρησιμότητα. Ο δημοσιονομικός έλεγχος θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος και είναι κομμάτι όλων αυτών των διαδικασιών και των προσπαθειών μας. Το ελεκτικό συνέδριο είναι ασφαλώς ο θεματοφύλακας αυτού του ελέγχου και αποτελώντας και το ανώτατο θεσμό δημοσιονομικού ελέγχου είναι πραγματικά ένας θεσμός και ένας μηχανισμός που προστατεύει όλους εμάς, όλους που διαχειριζόμαστε και όλους όσοι απολαμβάνουν το αποτέλεσμα της δικής μας διαχείρισης. Υπό τον έλεγχο λοιπόν βρισκόμαστε τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι. Ο έλεγχος που διενεργεί διαμέσου ασφαλώς των δικαστικών λειτουργών του, οι οποίοι έχουν εγγυήσεις ανεξαρτησίας, τεχνογνωσίας και αμεροληψίας, συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της διοίκησης και στην εξασφάλιση της διαφάνειας. Για να μας μεταφέρουν κάποια από αυτή τη τεχνογνωσία, είναι σήμερα μαζί μας όλο αυτό το κλιμάκιο. Και τους ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε για την τιμή, όπως είπα και νωρίτερα. Να σημειώσω όμως, αγαπητοί φίλοι, ότι την πρόεδρό μας την γνωρίζω από παλιά. Όταν μιλούσαμε σε ένα συνέδριο στην Καστοριά για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τις προοπτικές της. Εκεί λοιπόν διέκρινα τότε την τότε αντιπρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, κυρία Πρόεδρε, αμέσως και την καθαρότητα της σκέψης της. Την ξεχώρισα για την νομική της κατάκτηση και πραγματικά από τότε και μετά αυτά ήταν και αιτία που παρακολουθούσε και την πορεία της. Ανθρώπινα αυτά. Ο επαγγελματισμός, η τεχνογνωσία και η εμπειρία της όχι μόνο δεν αμφισβητούνται από αυτούς που οι αποφάσεις είναι αυτές που θέλουν, αλλά και από αυτούς που οι αποφάσεις είναι διαφορετικές από αυτές που θέλουν ή περιμένουν. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι και βρίσκεται εδώ η κυρία Πρόεδρος και το επιτελείο της. Είναι τιμή για μας, όπως είπα από την αρχή, και είμαι σίγουρος ότι έτσι κι αλλιώς αυτά τα οποία θα ακούσουμε θα μας βελτιώσουν και εμάς που οι πολίτες μας έδωσαν τη δυνατότητα να διηγήσουμε και εσάς που είστε οι συνεργάτες μας και μαζί θα προχωρήσουμε από εδώ και μετά. Και όπως συνηθίζω και λέω, μέσα από μια τέτοια συνεργασία θα βοηθήσουμε εμείς εσάς έτσι ώστε τα όνειρά σας για τον τόπο σας, για τη Δυτική Μακεδονία, για τον τόπο μας, να γίνουν πράξη. Σας ευχαριστούμε όλους και καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος πρέπει να σημειώσουμε ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για την διενέργεια της ημερίδας. Καλώ τον Δήμαρχο Κοζάνης για ένα μικρό χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή που είστε σήμερα στην πόλη μας, στην πόλη της Κοζάνης. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Γενικέ, συγχαρητήρια και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στον Περιφερειά, στον κύριο Μανατήρη και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι εκδηλώσεις πραγματικά ουσίας
Άλλωστε φαίνεται σήμερα και από την συμμετοχή που υπάρχει και στην αίθουσα, που βλέπετε πόσο σημαντική είναι. Και βέβαια πόσο σημαντική είναι και για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, που καθημερινά βρίσκουμε πολλά θέματα μπροστά μας. Νομίζω ότι με τη συζήτηση, με τη σωστή κατάρτιση όλα μπορούν να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την κοινωνία μας. Εμείς είμαστε εδώ και ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι όλοι θα κερδίσουμε σήμερα πράγματα από όλα αυτά που θα υποθούμε. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ευχαριστώ. Μιχάλης Παπαδόπουλος μας έστειλε ένα χαιρετισμό και μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί. Σας τον διαβάζω. Αξιότιμοι διοργανωτές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συμμετέχοντες, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην τόσο ιδιαίτερο ενδιαφέροντα σημερίδα σας. Λυπάμαι όμως που κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι κοντά σας. Η σημερινή συζήτηση για τον προσυμβατικό έλεγχο του ελεκτρικού συνεδρίου είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ο έλεγχος αυτός δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά είναι πράξη ευθύνης και διαφάνειας που εξασφαλίζει ότι οι δημόσιοι φόροι χρησιμοποιούνται με σεβασμό και δικαιοσύνη. Η ενίσχυση του ρόλου του ελεκτρικού συνεδρίου συνιστά επένδυση στην ίδια τη δημοκρατία μας και η ενδυνάμωση αυτού του θεσμού αντανακλά την ισχυρή βούληση της πολιτείας να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και να αναδείξετε ένα τόσο κέραιο θέμα. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Ο βουλευτής του νομού, ο Πάρης Κουλόπουλος, γι' αυτός ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παραβρίσκεται λόγω υποχρεώσεων κάτω στη Βουλή και έστειλε και αυτός έναν χαιρετισμό. Χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να παραβρίσκομαι λόγω των ανηλυμένων κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων. Ωστόσο, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να επισημάνω τη σπουδαιότητα του προσυμβατικού ελέγχου του Δημοσίου Συμβάτη στον Αυτοελεκτρικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Συντάγματος, και την αναγκαιότητα εξασφάλισης από την πλευρά των δημοσιογραφικών αρχών της ισότιμης αντιμετώπισης των οικονομικών φορέων σε μια δημόσια σύμβαση, χωρίς διακρίσεις, με διαφάνεια και αναλογικό τρόπο. Υπηρετώντας τις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, της ελευθερίας των και του ανταγωνισμού. Ο βουλευτής Στάθης Κωνσταντινίδης επικοινώνησε μαζί μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παραβρίσκεται και έστειλε εκπρόσωπο από το γραφείο του. Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, τώρα μπαίνουμε, θέλω να σας αναφέρω ότι το ελεκτρικό συνέδριο συστάθηκε με το διάταγμα της 27ης Σεπτεμβρίου και 9 Οκτωβρίου του 1833. Η αρμοδιότητά του ορίστηκε ως ανώτατη ως προς το διοικητικό ελεκτική αρχή με σαφώς διοικητημένες διοικητικές και δικαστικές αρμοδιότητες. Έκτοτε διενεργεί το έργο του χωρίς διακοπή παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Σήμερα συνιστά ιδιαίτερο δικαιοδοτικό κλάδο, ξεχωριστό από τα τακτικά δικαστήρια και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποτελώντας το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας. Η λειτουργία του και οι αρμοδιότητες του κατοχυρώνονται στο άρθρο 98 του Συντάγματος. Το Ελεκτρικό Συνέδριο έχει ως αποστολή την άσκηση δικαιοδοτικών, ελεκτικών και γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων. Η στελέχωση του Ελεκτρικού Συνεδρίου γίνεται από δικαστικούς λειτουργούς, την Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τους Συμβούλους, τους Παρέδρους και τους Συζητητές και από τη Γενική Επιτροπή στο Ελεκτρικό Συνέδριο, από τον Γενικό Επίτροπο και τους Αντιπροέδρους. Πρόεδρος του Ελεκτρικού Συνεδρίου από τον Νοέμβριο του 2023, μετά από απόφαση του Τουρκικού Συμβουλίου, είναι η κυρία Ντούνη Σωτηρία, η αρχαιότερη αντιπρόεδρος στην επιτελήρα των δικαστών του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Η κυρία Ντούνη γνωρίστηκε δικαστή στο Ελεκτρικό Συνεδρίου το έτος 1989 και έχει ανέλθει από όλες τις βαθμίδες της δικαστικής ιεραρχίας. Για το δικάστημα 2010-2023 υπήρξε αντιπρόεδρος του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Προέδρεψε διαδοχικά στο πρώτο, στο τέταρτο, στο έκτο και στο έβδομο τμήμα. Υπήρξε πρόεδρος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Ελεκτρικού Συνεδρίου και ομάδων εργασίας για την εκπονήση προτάσεων. Έχει συμμετέχει με εισηγήσεις σε διεθνή και εθνικά συνεδρία, ημερίδες και δημορφωτικά σεμινάρια. Χαρακτηρίζει η επιστημονική της κατάρτιση και προσήλωση στα δικαστικά της καθήκοντα.
Όσοι από εμάς διαβάζουν αποφάσεις του Ελεκτρικού Συνεδρίου, συναντάμε συχνά το όνομά της στις αποφάσεις της. Την ευχαριστούμε ξανά που μας τιμεί με την παρουσία της και παρακαλώ να αποκτήνει έναν χαιρετισμό. Την όμορφη πόλη της Κοζάνης, του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και πρωτεύουσά της. Μια πόλη που συνεχώς μεταμορφώνεται. Η πρόσφατη πιστοποίησή της ως μία από τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης καθιστά πλέον εφικτή τη σύναψη του κλιματικού συμβολέου. Ένας μέσου που θα διευκολύνει την πρόσβασή της σε δημόσια, κοινοτική και ιδιωτική χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων πράσινης μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Τούτο σαφώς θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, την αποκαλούμενη και ανεργιακή καρδιά της Ελλάδος. Εννοείται ότι η ανάπτυξή της θα επηρεάσει και όλες τις άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, προσβλέποντας στην πλότητα, στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, την αηφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Καθίσταται δε ιδιαίτερα σημαντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή, αφού η απεξάρτηση από τον Λιγνίτη σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. Οι αλλαγές που αυτή θα επιφέρει θα οδηγήσουν σε μια εντελώς διαφοροποιημένη πραγματικότητα και απαιτούν την αναζήτηση εναλλακτικών και βιώσιμων αναπτυξιακών λύσεων και προσανατολισμών. Η εξασφάλιση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στους τομείς της απασχόλησης, της παραγωγής αγαθών, της επιχειρηματικότητας αλλά και των υποδομών αποτελεί ένα κύριο αίτημα των κατοίκων. Η κατάρτιση και επανειδίκευση του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού σε νέους τομείς, ο οριζόντιος ψηφιακός μετασχηματισμός των αστικών και αγροτικών περιοχών, η ανάπτυξη καινοτόμων παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση και βελτίωση των οικοδομών και των υπηρεσιών αποτελούν σημαντικούς πυλώνες του αναπτυξιακού οράματος. Το Ελεκτρικό Συνέδριο, ως ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, με τις υπηρεσίες των επιτρόπων του, τις περιφερειακές ενότητες, των Βρεβενών, της Καστοριάς, της Κοζάνης και της Φλόρινας, βρίσκεται πάντοτε αρρωγός στο έργο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά όχι μόνο της περιφέρειας, επίσης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όλων των δήμων και των νομικών τους προσώπων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται στη χωρική της αρμοδιότητα. Κύριο μέλημά μας δεν είναι να δημιουργήσουμε προσκόμματα και καθυστερήσεις σε αναθέσιμο σχέδιο, ούτε να αποτρέψουμε την υλοποίηση των έργων. Αντίθετα, προσδοκούμε να βοηθήσουμε τους αρμόδιους φορείς να εκτελέσουν με νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες τα έργα που σχεδιάζουν, ώστε να ολοκληρωθούν κατά τον οικονομικότερο τρόπο, το συντομότερο δυνατόν και να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα με τη διάκριση των ωφελημάτων που αυτά επιφέρουν σε όλους. Η διάδραση μεταξύ του Ελεκτρικού Συνεδρίου και των ελεγχόμενων φορέων ενδεχομένως μειώθηκε σε ποσότητα με την κατάργηση του πολιτικού ελέγχου που απαιτούσε την άμεση και συνεχή επικοινωνία τους. Πλην όμως, η διάδραση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται σε ποιότητα και ένταση με την άσκηση προσυμβατικών ελέγχων, την επιτήρηση της ανάπτυξης και της ενδυνάμωσης του εσωτερικού ελέγχου, τη διενέργεια θεματικών ελέγχων για τον εντοπισμό συστηματικών συστημικών παθογενειών και τέλος την άσκηση κατασταλτικών ελέγχων όταν διαπιστώνονται συγκεκριμένες πλημέλειες.
ειδικότερα, νοσηματικοί έλεγχοι έχουν αποδειχθεί πολύ σημαντικό εργαλείο για την επέλαση της διαφάνειας και την τήρηση των ενωσιακών αρχών, της ίσης κατακτήρησης των οικονομικών φορέων και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού. Αρχές οι οποίες θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Αναφέρω ενδεικτικά δύο έργα υποδομών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το ένα στο Γρημετό και το δεύτερο στην Καστοριά, για τα οποία μπορούν οι συμβάσεις να υπογραφούν άμεσα. Τα έργα αυτά αφορούν έργα υποδομών, αφορούν εκτέλεση νόμων και έχουν πρόσφατα, πολύ πρόσφατα θα έλεγα, αποδεχθεί ότι γίνει δεκτό ότι δεν κολλείονται οι υπογραφές των συμβάσεων τους. Αντίθετα, απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων για τον ολοκληρωτισμό του Εθνικού Δικτύου της Περιφέρειας, ένα επίσης μεγάλο έργο. Και βεβαίως εκκρεμούν δύο ακόμα έργα πολύ σημαντικά για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το ένα αφορά τη λίμνη Πολυφίτου και το δεύτερο τη μεγάλη λίμνη των Σερβίων, η οποία πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα κύριε Δημητριάστη, τώρα δεν είναι έτοιμη πιο έργο αυτό το φαινόμενο, προσπαθείτε να επιλύσετε. Πέρα από όλα αυτά, θα ήθελα να παραλύσω να αναφέρω και μία υπόθεση που είναι βέβαια εδώ και δύο χρόνια και μου είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον εξαιτίας της παρουσίας του αναγκαστικού συνεταιρισμού των κρόκοπαραγωγών στο Ελληνικό Συνέδριο και αφορούσε την ανέγερση του Μουσείου του Κρόκου, το οποίο μετά από πάρα πολλές προσπάθειες είπαμε ότι μπορεί να συναφεί η σύμβαση και πραγματικά θα ήθελα να ξέρετε σε ποιο σημείο βρίσκεται. Ελπίζω να... Ορίστε. Δεν έχει γίνει. Κρίμα. Λοιπόν, κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Ελεκτικό Συνέδριο προσβλέπει στην αγαστή συνεργασία με τους ελεγχόμενους φορείς και προτιμά το ρόλο του παιδαγωγού παρά του τιμωρού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μας θυμάμαι την παρουσία της και η πρώην βουλευτής, κυρία Βρεζίδου, και ο Δήμαρχος Σερβίων, κάπου τον είδα. Συνεχίζοντας, θα σας παρουσιάσω για τη Γενική Επιτροπή της Επικρατείας του στο Ελεκτικό Συνέδριο. Η Γενική Επιτροπή της Επικρατείας του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι ανεξάρτητη δικαστική αρχή, η οποία δρά ενιαία και αδιαίρετα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Συμμετέχει στην άσκηση της δικαιοδοτικής και γνωμοδοτικής λειτουργίας του δικαστηρίου, συμβάλλοντας στην τήρηση των αρχών της δίκαιης δίκης, καθώς και στην διασφάλιση της ενότητας της νομολογίας του και στο σεβασμό των νεοεύρους της δικαιοδοσίας του. Μεριμνά ιδίως για τη δίκαιη απόδοση ευθυνών στις περιπτώσεις που είναι η διαδικασία του καταλογισμού κυρίως. Παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Τμήματων και διατυπώνει τη γνώμη του σε κάθε υπόθεση που συζητείται. Δυνητικά μπορεί να τη διατυπώσει και σε υποθέσεις που συζητιούνται στα κλιμάκια. Ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτό στοιχείων. Εισάγει στην Ολομέλεια ζητήματα για τα οποία συζητείται η συγκατάθεση, η γνώμη και η απόφασή της και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στις αρμόδιες αρχές. Μπορεί να θέσει στο αρχείο αναφορές, αιτήσεις ή καταγγελίες, τις οποίες κρίνει απαράδεκτες. Είναι ένας θεσμός εισαγγελικός που έχει ως βασική αρμοδιότητα την εκπροσώπηση του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας από τον Ιανουάριο του έτους 2022 είναι ο κύριος Σταμάτης Πουλής, εκλεκτός δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο Ελεκτικό Συνέδριο από το έτος 1991. Ο κύριος Πουλής διακρίνεται για το ήθος, το στένοντος του και τη σοβαρότητά του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τον ευχαριστώ ίδια προσωπικά που ήρθε στην ημερίδα λόγω και της γνωριμίας του οικογενειακού μας κύκλου. Έχουμε την τιμή να απευθύνει χαιρετισμό και να προοδεύσει επί των εισηγήσεων των ομιλητών μας. Καλημέρα και εγώ από μένα. Ευχαριστώ πολύ και τους συνεργάτες που μας καλέσανε, τον κύριο Τελικάκη, τον Δικαιωτικό Σύλλογο. Θα σας παρουσιάσω το έργο του Ελεκτικού Συνεδρίου
Ορίστε εκλεκτή παρότι ο καθένας ήταν στο αντίστοιχο αρμόδιο κλιμάκιο, δηλαδή ο κύριος Δήμου ήταν σε κλιμάκιο των ελέγχων των Δημών. Θα συμβάσω και το αριθμό. Ο κύριος Βάγιας, ο έντρος πάροχος, είπε για τις συμβάσεις στο πρωτοβουλίο. Η Βερνάκη ήταν για τις συμβάσεις, είναι σειρά τώρα για τις συμβάσεις των υπηρεσιών. Οπότε έχετε τους εξειδικευμένους ανθρώπους για να ακούσετε αυτά που θα σας ελπίζω να σας βοηθήσουν και σας ενδιαφέρουν. Να δώσω το λόγο στον κύριο Δήμα να συγκεκριθεί την υπόθεση. Το θέμα της εισήγησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αφορά κυρίως τον σχεδιασμό των δημοσίων έργων. Επιχειρήθηκε δηλαδή να από την οπτική της μελέτης και της ορθής υλοποίησης ενός δημοσίου έργου να παρουσιαστούν τρεις περιπτώσεις της νομολογίας, οι οποίες ναι μεν φαινομενικά είναι ασύνθετες, εν τούτες όμως επιχειρούνται να συνδεθούν μέσω της κοινής οπτικής που είναι το θέμα ενός έργου σωστά μελετημένου και σωστά υλοποιημένου στη συνέχεια. Το πρώτο ζήτημα που θα παρουσιαστεί αφορά τις συμβάσεις των ΟΤΑ με τις οποίες αναπτύσσονται αρμοδιότητες της τεχνικής τους υπηρεσίας σε αναπτυξιακούς οργανισμούς και άλλους φορείς στις περιπτώσεις της υποστελέχωσης αυτής. Είναι μια ειδικότερη κατηγορία προγραμματικών συμβάσεων. Έχει θεσπιστεί στη πιο ξεκάθαρη της μορφή με τις διατάξεις του 46-74 του 20, το άρθρο 4, με την οποία δόθηκε καθαρά πλέον η δυνατότητα διοικητικής υποστήριξης στους ΟΤΑ, προκειμένου να προσφύγουν είτε στην ΕΤΑΑ, στην Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εδρεύει στην Αθήνα, είτε στο δίκτυο πόλεων, είτε σε διάφορους αναπτυξιακούς οργανισμούς και να αναθέσει με αυτόν τον τρόπο, όπως προείπα, τη διοικητική υποστήριξη. Είχε ήδη προηγηθεί μια τροποποίηση του άρθρου 100 του Καλλικράτη, όπου είχε προσθεθεί πέμπτη παράγραφος και είχε ρυθμιστεί το ειδικότερο ζήτημα της εξέβρεσης μηχανικών και λοιπόν μελετητών από την ΕΤΑΑ και είχε θεσπιστεί ένα ιδιαίτερο σύστημα πρόσληψης αυτών προκειμένου να ανταποκριθεί η ΕΤΑΑ στις απαιτήσεις αυτών των συμβάσεων. Επίσης, είχε ξεκινήσει ήδη από το 18 να τροποποιείται και το άρθρο 44 του νόμου 4412 του 16 που αφορά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων υπηρεσιών και προμηθειών, όπου είχε εξαλειφθεί κατ' ουσίαν ένας μηχανισμός όπου θα εξακρίβουν την τεχνική επάρκεια κάθε τεχνικής υπηρεσίας των Δήμων μέσω της έκδοσης ΚΙΑ, όπου θα καθοριζόταν ο αριθμός των υπηρετούντων μηχανικών και λοιπόν εξειδικευμένων επιστημόνων, τα προσόντα τους, η απαιτούμενη επάρκεια για κάθε κατηγορία δημοσίου έργου προμήθειας ή μελέτης. Εξαλείφθηκαν λοιπόν το 18 και ήδη το 2021 το άρθρο 44-12 απέκτησε την τελική του μορφή, όπου προβλέπεται αποκλειστικά η δυνατότητα της σύναψης των προγραμματικών αυτών συμβάσεων προκειμένου να ανατεθεί οι σχετικές υπηρεσίες στους φορείς που προαναφέρθηκαν. Είναι σαφές ότι μέσω βέβαια του 44 να υπενθυμίσω ότι οι συμβάσεις αυτές από το συνδυασμό τους με το άρθρο 12 του 44-12 εκφεύγουν το πεδίο των κοινοτικών ρυθμίσεων. Ήταν σαφής η πρόθεση του νομοθέτη λοιπόν αυτή να είναι η λύση του πραγματικού προβλήματος της υποστελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ. Αν ανατρέξει κανείς και στην αιτιολογική του νόμου του 46-74, θα διαπιστώσει ότι ο νομοθέτης προσέφηκε στην λύση αυτή, καθώς είχαν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, είχε παρατηρηθεί ελλειπής απορρόφηση των κοινοτικών χώρων. Δεν υποβάλλονταν από τους ΟΤΑ προτάσεις, με συνέπεια η απορρόφηση να έχει πέσει στο 30%.
Αναφέρεται βέβαια ότι είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια τετραετής στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών με 1630 περίπου επιστήμονες, αλλά ο κύριος σκοπός με τον οποίο κινήθηκε ο νομοθέτης ήταν η εξεύρεση λύσης και η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Τα όρια εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών τέθηκαν με την απόφαση της Ορμέλιας την 179 του 22, όπου στάθηκε στον ίδιο τον όρο της υποστήριξης. Πρόκειται δηλαδή κυρίως για επιβοηθητικού χαρακτήρα υπηρεσίες, οι οποίες δεν θα πρέπει με τίποτα να παραβιάζουν το όριο του άρθρου 103 του συντάγματος. Οι πάγιες ανάγκες των ΟΤΑ θα πρέπει να εκπληρώνονται από μόνιμο προσωπικό. Δεν θα πρέπει δηλαδή μέσω της μεθόδου αυτής να καταλήγουμε σε παράνομες προσλήψεις ιδιωτών μηχανικών μέσω των φορέων, των αναπτυξιακών φορέων της ΕΤΑΑ και του δικτύου Πόλεμ. Οι κρίσεις αυτές της Ολομέλειας διατυπώθηκαν επί υποθέσεως στην οποία το σύνολο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου είχε ανατεθεί για ένα χρονικό διάστημα σε αναπτυξιακή εταιρεία. Επρόκειτο δηλαδή για ακραία περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων αυτών, επισημάνθηκε ο ιδιαίτερος δημοσιονομικός ρόλος των αποφασιζόντων οργάνων του Δήμου στο θέμα, στο νευραλγικό ζήτημα της διαχείρισης της οικονομικής του υπηρεσίας και κρίθηκε ότι κολλείεται η σχετική σύμβαση. Έκτοτε υπήρξαν και κάποια προβλήματα ως προς τον προϋπολογισμό των προγραμματικών αυτών συμβάσεων, ο οποίος είχε υποεκτιμηθεί, ιδίως στις περιπτώσεις όπου πέραν της ορίμανσης κάποιων έργων, ανατίθετο και η επίβλεψη και η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και η παράδοση αυτού έτοιμου στον κύριο του έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο προϋπολογισμός εσφαλμένα περιοριζόταν μόνο στο αντίτιμο που ελάμβανε στην κάλυψη των δαπανών που μισθοδοσία του προσωπικού του λεγόμενου διοικητικού κόστους των αναπτυξιακών οργανισμών. Το ζήτημα τέθηκε στην περίπτωση έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, όπου διαπιστώθηκε ότι η προγραμματική, έχοντας υποεκτιμηθεί με αυτόν τον τρόπο ο προϋπολογισμός της, δεν υποβλήθηκε ποτέ στον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου και στη συνέχεια διενεργήθηκε διαγωνισμός με βάση τις ρυθμίσεις αυτής της προγραμματικής. Έκρινε ότι είχε αυτοτελές οικονομικό αντικείμενο η προγραμματική αυτή. Υπενθυμίζω την ομολογία του ελεκτικού συνεδρίου στο πλαίσιο του παιδαγωγικού ρόλου που τόνισε και η κυρία Πρόεδρος ή του ρεαλισμού του ελέγχου των συμβάσεων, όπου περιπτώσεις όπου προγραμματικές δεν είχαν υποβληθεί στον έλεγχο και έπασχαν για το λόγο αυτό, μπορούσαν να ελεγχθούν παρεπιπτόντως στο πλαίσιο της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας των εκτελεστικών δηλαδή ενεργειών των προγραμματικών αυτών συμβάσεων. Και εφόσον δεν διαπιστωνόταν ότι είχαν προβλήματα, να συγχωρηθεί το γεγονός ότι δεν είχαν υποβληθεί στον έλεγχο. Να ελεγχθούν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο παρεπιπτόντως. Η συγκεκριμένη σύμβαση είχε αυτοτελές οικονομικό ενδιαφέρον. Συνεπώς δεν εντασσόταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο και ο Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου και σε δεύτερο βαθμό το τμήμα έκριναν αρνητικά την συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. Έκριναν δηλαδή ότι κακώς δεν υποβλήθηκε η προγραμματική σύμβαση στον έλεγχο, συνεπώς έπασχε και όλη η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από τον αναπτυξιακό φορέα. Η Ολομέλεια όμως ερχόμενη σε προσφυγή αναθεώρησης κατά των πράξεων και αποφάσεων αυτών, έκρινε ότι η πλημέλεια αυτή δεν είναι ουσιώδης. Και έλεγξε παρεμπιπτόντως και αυτή την κατηγορία συμβάσεων. Τόνισα πριν το θέμα του ρεαλισμού. Θα ήταν παράλογο δύο φορείς να έχουν συμφωνήσει, να έχουν ρυθμίσει τις μεταξύ τους σχέσεις, να έχει μεταβιβαστεί ρητά η αρμοδιότητα σε έναν άλλον αναπτυξιακό φορέα και να έρθει το ελεκτικό συνέδριο και να αποκλείσει το σύνολο μιας ακριβής και χρονοβόρας διαγωνιστικής διαδικασίας μόνο και μόνο για τον τυπικό λόγο του ότι δεν είχε υποβληθεί στον έλεγχο, ενώ μπορούσε εμέσως να έχει ελεγχθεί παρεμπιπτόντως. Συνεπώς, το θέμα της υποκοστολόγησης αυτών των συμβάσεων λύθηκε θετικά. Υπήρξαν όμως και άλλες περιπτώσεις
όπου τόσο η Επίτροπη όσο και, και τα κλιμάκια του ηλεκτρικού συνεδρίου στάθηκαν στο θέμα της ισορροπίας μεταξύ των μελών μιας τέτοιας προγραμματικής σύμβασης. Διαπίστωσαν δηλαδή ανισορροπία στο ότι ο ΟΤΑ καλούνταν μόνο να καταβάλει το αντίτιμο κατά βάση για την πρόσληψη μελετητών και λοιπόν εμπειρογνωμόνων και ο αναπτυξιακός οργανισμός να εισπράξει το αντίτιμο αυτό, να προσλάβει τους μελετητές και να παραδώσει έτοιμες τις μελέτες εκτέλεσης του έργου. Κρίθηκε δηλαδή ότι είχαμε υποκριτόταν καταστατικά σύμβαση παροχής υπηρεσιών, μελετών για την συγκεκριμένη περίπτωση, ότι είχαμε μη νόμιμες προσλήψεις στο επίπεδο των μηχανικών. Εντοπίστηκαν όλες αυτές οι πλημέλειες που αφορούν την ίδια τη ρίζα όμως της ρύθμισης και της επιλογής του νομοθέτη. Να προσφεύγουν οι ΟΤΑ στον επιβοηθητικό ρόλο των αναπτυξιακών και λοιπόν οργανισμών. Για τον λόγο αυτό το τμήμα, το σύνολο των περιπτώσεων αυτών με πάγια μέχρι στιγμής νομολογία, τις έχει κρίνει θετικά. Έχει κρίνει κυρίως μέσα στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης, δηλαδή της περιστασιακής ανάθεσης τέτοιων υπηρεσιών, σε ποσοτικά και αριθμητικά προσδιορισμένες περιπτώσεις, ότι συγχωρείται και ότι επιτρέπεται οι ΟΤΑ να προσφέρουν στην μέθοδο αυτή κάλυψης των πραγματικών αναγκών υποστελέχωσης. Συνεπώς η νομολογία παγίως τις έχει δεχτεί, οπότε όλες οι σκέψεις που ακολουθούν αποτελούν προσωπικές και επιστημονικές δικές μου σκέψεις. Τα ζητήματα που προκύπτουν από την ίδια τη διατύπωση της διάταξης, που κατά την άποψή μου είναι προβληματική. Ενώ φαίνεται να είναι προσωρινή η κατάσταση που θέλει να ρυθμίσει, δεν θέτει κάποιο χρονικό περιορισμό. Υπενθυμίζω την αντίστοιχη περίπτωση των υπηρεσιών δόμησης που έδωσαν τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να προσφύγουν σε εξωτερικό συνεργάτη. Αυτό έχει γίνει με χρονικό όριο, το οποίο έχει βέβαια παραταθεί, νομίζω ισχύει.